Έτσι και οι επώνυμοι του Dancing πηγαίνουν για την φυσιοθεραπεία τους. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και ο Γιάννης Αϊβάζης μόλις έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες εξετάσεις για να δουν οι γιατροί σε τι κατάσταση βρίσκεται το πόδι του. Η μέση του, γιατί όλα πονάνε. Υπήρχε ένα πρόβλημα στη μέση, ξαφνικά, με τα γρήγορα βήματα και αυτά και τα πόδια τα όρθια. Και πόνεθηκε πάρα πολύ, έβγαλε λίγο υγρό το γόνατο. Η μέση. Νοσοκομείο, κινητό. Το βλέμμα του τώρα είναι στραμμένο στην Κυριακή. Από τη φωτογραφία, άλλωστε που ανέβασε και ο ίδιος στο Twitter, φαίνεται ότι ο τραυματισμός του τον απασχολεί. Θα προσπαθήσουμε να χωρίσουμε. Να είμαστε καλά, πρώτο Θεός. Πάει για πρόβα. Ο Αϊβάζης είναι από τους άντρες του ζώου που έχει να μετράει ίσως περισσότερες κριτικές και παρά τον πόνο του δίνει την απάντησή του. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να τελειώνουμε αυτό το θέμα. Από την αρχή είπα ότι δεν χορεύω, προσπαθώ να χορέψω. Και νομίζω ότι μέχρι να φύγω από το dancing θα χορέψω. Δεν είμαι ο Νουρέγεφ. Δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, παραδείγματος χάρη, σαν ευληγησία μπορώ να χορέψω να κάνω αυτά που κάνουν οι χορευτές μας. Υπήρξαν αδικίες σε κάποιους που αν και πήραν 4 με 5 ήταν καλύτεροι από κάποιους άλλους. Εκτιμώ ότι η βαθμολογία κάποιων θα έπρεπε να ήταν χαμηλότερη. Ο Γιάννης Αϊβάης, ας πούμε, θα έπρεπε να το πάρει το τριαράκι του. Μένα δεν με πειράζει η βαθμολογία μου. Αυτούς γιατί τους πειράζει. Βέβαια, ευχαριστώ τον κόσμο. Ο κόσμος είναι αυτός που με κράτησε μέσα στο παιχνίδι. Δεν με κράτησε η βαθμολογία. Στη βαθμολογία ήμουν προτελευταίος. Τελευταίος μαζί με τη Βάσια. Λοιπόν, και εμένα για τη Βάσια μας κρατήσανε μέσα το κοινό. Το κοινό ψηφίζει. Το κοινό κράτησε και τη Μαριάντα Πιερίδη στο παιχνίδι, μόνο που και εκείνη χθες το βράδυ είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στην πρόβα της. Είχαμε ένα τραυματισμό χθες. Χρειάστηκε να πάμε μέχρι το νοσοκομείο. Αλλά σήμερα όλα καλά. Πού χτύπησες? Στο σβέρκο μου και στην πλάτη. Από ένα lift του Διονύση. Στα χέρια σου τι έχεις? Έχω 2 πινέζες. Που σημαίνει, σε τι βοηθάνε? Που σημαίνει ότι σε γελάσω, κάτι με το σβέρκο μου έχει να κάνει. Η Λάουρα Νάργες τώρα από την πλευρά της έχει 2 πόνους. Ένα στο πόδι. Ποιο πόδι είχες χτυπήσει? Είχα χτυπήσει αυτό εδώ πίσω όλο. Και έναν ότι μαθαίνει ξένες λέξεις. Εγώ κόντεψα να πάθω θλάψη, λέγεται, πώς λέγεται. Θλάση. Θλάση, ναι. Εκτός από τους παίκτες, τελευταία 24 ώρα ταλαιπωρείται και η Κάτια Δανδουλάκη από μια γρίπη που την οδήγησε στο νοσοκομείο μετά από υψηλό πυρετό. Τώρα εξηγείται και η εικόνα της ο live της Κυριακής που φορούσε παλτό στο στούντιο.